Και βλέπετε ήδη τον Υπουργό. Καλημέρα, κύριε Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Κάντε. Α, ξεκινήσουμε για λίγο, κύριε Υπουργέ, με το θέμα της ημέρας που είναι η άφιξη εδώ των 6 Ραφάλ. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, για την άμυνά μας, για την Ανατολική Μεσόγειο? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θεωρώ πολύ σημαντική την απόφαση, είναι η υλοποίηση πια μιας απόφασης, στην οποία προφανώς η πρωτοβουλία έχει η κυβέρνηση, αλλά σαφέστατα έχει και τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Και είναι λοιπόν με πολύ ταχύς ρυθμούς, βλέπουμε ότι ουσιαστικά παραδόθηκαν τα Ραφάλ, άρα γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και στην αποκατάσταση της αμυντικής ισορροπίας. Mm-hmm. Επομένως, το πρώτο που θέλω να πω είναι αυτό. Και είναι μια πραγματικά σημαντική ημέρα από αυτή την πλευρά. Το δεύτερο είναι ότι βεβαίως αυτό είναι συνδεδεμένο, για μένα εξίσου ή ίσως και περισσότερο σημαντικό, με την σύνδεση πλέον μιας αμυντικής σχέσης ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα. Η Γαλλία είναι η ευρωπαϊκή στρατιωτική υπερδύναμη και πλέον η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν στενούς αμυντικούς δεσμούς. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Υπουργέ, στην πράξη τι σημαίνει αυτό, πέρα από τα προφανή? Το είπε και ο Γάλλος πρέσβης προχθές εδώ στη συνάντηση που είχε με τον αρμόδιο υπουργό, ότι όταν χρειαστεί θα είμαστε κοντά στην Ελλάδα. Αυτό είναι η εμπέδωση αυτής της σχέσης? Ναι, με πολύ απλά και χωρίς να μπαίνουμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες και νομικές αναλύσεις, όμως η ουσία, αν θέλετε, της συμφωνίας αυτής είναι ότι η Ελλάδα έχει έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο αν τυχόν δεχθεί απειλή από όπου. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή θεωρούμε και πιστεύουμε ότι θα έρθει, κύριε Υπουργέ, συμφωνώ απ' όλα για την αξία το Ραφάλ, της αμυντικής συμφωνίας, σε όλα συμφωνώ. Πιστεύουμε ότι θα έρθει Γάλλος στρατιώτης να πυροβολήσει Τούρκο στρατιώτη? Να αμυνθεί? Κάτσε, Βρελίνα μου, άσε με να ρωτήσω, παρακαλώ. Θα απαντήσει ο υπουργός, παιδί. Αυτό λέω. Ο υπουργός εδώ. Απαντάει ναι ο κύριος Βορύδης, από ό,τι καταλαβαίνω. Μελάτε, κύριε Υπουργέ. Ναι, γιατί να εξηγήσω γιατί αυτό το οποίο έτσι προξενεί έκπληξη ή εντύπωση ή και απορία είναι διότι ο χαρακτήρας των αμυντικών συμμαχιών είναι ακριβώς αυτό. Και αυτό λέει αυτή η αμυντική συμφωνία. Ότι θα έρθουν οι Γάλλοι στρατιώτες να πολεμήσουν εναντίον των Τούρκων. Μάλιστα. Ναι, αυτό γιατί σας δημιουργεί εντύπωση? Όλες οι αμυντικές συμμαχίες είναι έτσι. Όταν παραδείγματος χάρη συμμετέχετε σε μια πλημμυρή αμυντική συμμαχία όπως είναι το ΝΑΤΟ, αυτό κάνετε. Και πού ήταν το ΝΑΤΟ στην Κύπρο? Πότε έχει συμβεί αυτό? Πού ήταν το ΝΑΤΟ στην Κύπρο? Τώρα ανοίγεται μια συζήτηση στην οποία, επειδή δεν είστε αδαείς, υποθέτω ότι γνωρίζετε τους όρους της συμμαχίας. Βεβαίως. Και ξέρετε ότι αυτό δεν αφορά το εσωτερικό. Και γι' αυτό λοιπόν, δηλαδή το εσωτερικό της συμμαχίας, όταν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των μελών της συμμαχίας, δεν εμπλέκεται το ΝΑΤΟ. Το ξέρετε αυτό. Βεβαίως και το ξέρετε. Άρα λοιπόν, η αξία, η προστιθέμενη αξία σήμερα αυτής της συμμαχίας είναι διακρατικές. Είναι μια διμερής αμυντική συμμαχία. Μάλιστα. Είναι μια διμερής αμυντική συμμαχία. Είναι αυτή που είπα στην αρχή. Και ελπίζω ότι γίνεται κατανοητό ευρύτερα. Φαντάζομαι ότι και εσείς το αποδέχεστε. Δηλαδή τι? Ότι πλέον φεύγουμε από το πολυμερές πλέγμα. Όχι φεύγουμε, παραμένουμε. Αλλά σε σχέση με τις απειλές και τις πιέσεις που δέχεται η χώρα μας. Και για να τα πούμε με τα πράγματα με το όνομά τους. Σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα που ζήσαμε όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ακριβώς επειδή η συμμετοχή στην αμυντική συμμαχία δεν αποτελεί απάντηση σε αυτό. Τι αποτελεί απάντηση σε αυτό? Η διμερής αμυντική συμμαχία. Μάλιστα. Με τη γαλλική ευρωπαϊκή υπερδύναμη. Βέβαια. Mm-hmm. Και Λίνα, συμφωνώ απολύτως. Αυτό λέω. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική όλο. Για να ρωτήσει κανένα άλλο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το πλέγμα των διπλωματικών ενεργειών, αυτή τη βεντάλια που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, ως απάντηση στις εντυνόμενες τουρκικές απειλές, που εγώ το θεωρώ και απόρρια της απόπειρας εισβολής στον Εύρο. Όχι ότι άλλαξε η τουρκική ρητορική, η τουρκική, έτσι, το τουρκικό διεκδικητικό πλαίσιο, αλλά είχαμε μία πράξη απόπειρας εισβολής. Από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση ανασκουμπόθηκε, έχει συνάψει συμμαχίες, έχει αναπτύξει μια ευρύτατη βεντάλια στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο.
Νομίζω ότι βέβαια όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ελπίζω και εύχομαι όλες αυτές οι ενέργειες να λειτουργούν αποτρεπτικά για να μην φτάσουμε, κύριε Υπουργέ, να δοκιμάσουμε την αντιποτελεσματικότητά του στην πράξη. Γιατί στη διπλωματία και στο διεθνές παιχνίδι παίζει και η αποτροπή το δικό της ρόλο στις εξελίξεις. Να ψηφιστεί και η συμφωνία των Πρεσπών για να είμαστε απολύτως εξοπλισμένοι σε όλα τα σύνορά μας. Με συγχωρείτε τώρα, πραγματικά συνδέεται κυριολεκτικά άσχετα πράγματα. Στην ευρύτερη γιατί, διπλωματία, στη βαλκανική, συνδέω άσχετα πράγματα, κύριε Βορύδη. Το λέτε εσείς αυτό που είστε ιδιαίτερα ευφυής και έμπειρος. Ναι, το λέω. Να εξηγήσω γιατί. Γιατί συνδέεται άσχετα πράγματα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ποτέ τα Σκόπια δεν υπήρξαν στρατιωτική απειλή. Η Βόρειος Μακεδονία, όπως λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, δεν υπήρξαν λοιπόν τα Σκόπια ποτέ απειλή για την Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό. Δεν υπήρχε στρατιωτική απειλή. Είχαν μία στάση πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, και έκανε μία επιλογή η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία ήταν μία κακή επιλογή. Ήταν μία επιλογή η οποία προσέβαλε το εθνικό αίσθημα και τα εθνικά δίκαια δεν σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα την ψηφίσετε όταν θα έρθει δηλαδή στην Βουλή. Επιτρέψτε μου όμως, επιτρέψτε μου λίγο. Το πρόβλημα των Σκοπίων ποτέ δεν είχε μία πραγματική διάσταση στρατιωτικής απειλής. Δεν μας απειλεί αυτή η χώρα. Δεν είπα εγώ περί απειλής. Δεν έχει αυτή την ικανότητα. Δεν έχει αυτή την ικανότητα, δηλαδή και να το θέλει δεν το μπορεί. Βεβαίως. Το πρόβλημα που έχουμε, το αμυντικό επομένως, δεν, δεν έχει καμία σχέση. Γι' αυτό είπα, ότι συμβαίνεται άσχετα πράγματα. Δεν είναι άσχετα. Εκείνο το οποίο επιλύουν οι συγκεκριμένοι εξοπλισμοί, οι συγκεκριμένες εξοπλιστικές επιλογές, η αγορά των συγκεκριμένων όπλων, των Ραφάλ. Εκείνο το οποίο επιλύει η συγκεκριμένη αμυντική στρατηγική συμφωνία είναι ακριβώς ζητήματα τα οποία έρχεται να τα θέσει πιεστικά η Τουρκία, είτε με το καζους μπέλι, είτε με την προκλητικότητά της, είτε με την επιθετικότητά της. Και θα πω το εξής. Είναι κρίμα, το λέω εγώ ευθέως, να μην, όπως ήταν κρίμα η στάση που κράτησε η αξιωματική αντιπολίτευση στο ζήτημα αυτό. Δηλαδή να βγαίνουμε και να λέμε ότι όχι, δεν χρειαζόταν το εύρος αυτών των εξοπλισμών, ότι όχι, υπάρχουν άλλες ανάγκες, ότι έπρεπε να δοθούν τα χρήματα αλλού. Δηλαδή μια προσπάθεια απομειώσεως μια σημαντικής επιτυχίας που θωρακίζει αμυντικά τη χώρα, θα έπρεπε σε αυτό το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να το χαιρετήσουν. Δεν παθαίνει κανείς τίποτε εάν συνταχθεί με κάτι που όλοι καταλαβαίνουν την αξία. Κύριε Βορύδη, πάμε να προχωρήσουμε. Δεν είναι ανάγκη να βάζουμε διαφωνίες. Προλάβουμε όλα, παρακαλώ, ναι. Και να δούμε στο sky.gr μία είδηση που προέκυψε πριν από λίγο και την αναφέραμε με τους συναδέλφους. Ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγο σε δηλώσεις του είπε ότι θεωρεί λογικό να παραταθούν τα μέτρα για μία εβδομάδα. Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή των Δημοξιολόγων. Να πάμε τέλος του Ιανουαρίου. Να θεωρήσουμε λογικό ότι βαίνουμε προς παράταση. Αναφερόμαστε πάντα στα μέτρα που αφορούν στην εστίαση, 12 η ώρα, καθήμενη, άνευ μουσικής και ούτω καθεξής. 23 τελειώνει το πρώτο πακέτο. Ναι. Υποθέτω το ακούσατε από τα χείλη του πλέον υπευθύνου και πλέον αρμοδίου, επομένως... Παρέλκει να το πω η δική μου απάντηση. Όχι, το λέω γιατί καταλαβαίνω πως ακόμη, παρότι τα κρούσματα έχουν πέσει, δεν έχετε ησυχάσει. Δηλαδή είμαστε ακόμη σε μια κατάσταση που προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την επιδημιολογική εικόνα, έτσι δεν είναι? Σωστά, 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 πολύ σωστά το λέτε. Νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η ανησυχία του Υπουργού Υγείας, αλλά και η επιφύλαξη της συγκεκριμένης. Στον τομέα σας υπάρχουν, έχετε υποστεί πλήγμα αυτό το τελευταίο διάστημα στο δημόσιο εννοώ, κύριε Υπουργέ? Απονοσήσεις υπερβολικές που να έχουν δημιουργήσει αριθμίες? Όχι. Υπάρχουν νοσούντες, δεν έχουμε όμως δυσλειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών εξ αυτού. Εκεί το οποίο υπήρχε πραγματική δυσκολία ήταν στο εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί εκεί, όπως καταλαβαίνετε, ένας καθηγητής ή ένας δάσκαλος ο οποίος νοσεί φεύγει από την τάξη, επομένως κάπως πρέπει να αναπληρωθεί. Ναι. Και η απάντηση που δώσαμε. Και για τους εργαζόμενους γονείς ισχύει αυτό. Και για τους γονείς. Βεβαίως. Όταν νοσεί το παιδί του, ας πούμε. Βεβαίως. Σωστά, σωστά, σωστά. Και επομένως, επειδή είδαμε δηλαδή μια σημαντική αύξηση των νοσούντων
στο χώρο της εκπαίδευσης και γι' αυτό επιτρέψαμε από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, ζήτησε το Υπουργείο Παιδείας και εγκρίναμε από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών την πρόσληψη 3.500 περίπου εκπαιδευτικών προκειμένου να μπορούν να κάνουν τις αναπληρώσεις για τις περιπτώσεις που έχουμε νοσήσεις. Ναι. Λοιπόν, πάμε για να ρωτήσουμε τώρα με τους συναδέλφους για την ιστορία της υποχρεωτικότητας. Γιατί πια ο χρόνος που δόθηκε στους ανεμβολίαστους άνω των 60 τελείωσε, τα πρόστιμα έχουν αρχίσει και πέφτουν σιγά σιγά. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είναι 300.000 άνθρωποι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αν εσείς περιμένατε ότι θα έμενε τόσος κόσμος ανεμβολίαστος μετά από τη λήψη αυτού του μέτρου, κύριε Βορύδη? Είναι πολύ. Εντάξει, βέβαια τώρα το άνω των 60 να ξέρουμε ότι αφορά έναν ευρύτερο πληθυσμό. Το σημαντικό θεωρώ είναι ότι έχουμε φτάσει σε συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία να είναι εμβολιασμένο το 90-91% των ανθρώπων, άρα αυτό είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος. Εγώ ελπιστώ ότι και με την συνέχιση, αν θέλετε, του μέτρου αυτού, ότι θα πιστούν και μέχρι οι υπόλοιποι. Μέχρι πότε, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό δεν το έχουμε μάθει. Δηλαδή, το πρόστιμο θα επιβάλλεται μέχρι πότε, μέχρι να τελειώσει η πανδημία? Σωστά. Μέχρι να υπάρξει άρση του μέτρου, το οποίο προφανώς συνδέεται μέχρι την χρονική στιγμή που κρίνεται ότι δεν υπάρχει επιδημιολογικό κίνδυνο. Αυτό είναι άγνωστο ακόμα προφανώς, έτσι δεν υπάρχει ένας ορίζοντας γι' αυτό. Προφανώς. Προφανώς, όχι, φυσικά. Υπουργέ, επειδή το Υπουργείο Εσωτερικών είναι μια ομπρέλα πάνω στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εξισώσεις που κατά τη γνώμη μου θα έχει να επιλύσει η κυβέρνηση είναι το πώς θα διαχειριστεί το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Δημοσίου, το οποίο έχει τεθεί σε αργία λόγω της άρνησής του να εμβολιαστεί. Το προηγούμενο διάστημα διαδηλώσεων, τα μέλη της κυβέρνησης προειδοποίησαν ότι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου για να αποφασιστεί τι θα γίνει με αυτό το προσωπικό. Η αντιπολίτευση φωνάζει και λέει φέρτε τους πίσω σαν να μην έγινε τίποτα. Εσείς έχετε αφήσει ανοιχτό παραθυράκι να μην παραμείνουν στο δημόσιο τομέα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανεμβολίαστοι. Πώς θα το χειριστείτε αυτό? Κοιτάξτε, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρωτίστως και κυρίως είναι μία απόφαση του Υπουργού Υγείας. Γιατί αφορά δικό του, εντάξει, ως κυβερνητικό στέλεχος σας ρωτώ. Αλλά νομίζω θα συνυπογράψετε τις όποιες αποφάσεις, έτσι. Ασφαλώς και θα τις υπογράψω, βέβαια. Άρα αφορά και το Υπουργείο Εσωτερικών υπό μία διπλή έννοια. Υπό την έννοια ότι αφενός οφείλει να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία από πλευράς προσωπικού και υπηρεσία του συστήματος υγείας και αφετέρου από την πλευρά του ότι θα πρέπει, αν θέλετε, να συμβάλλει στις επιλογές του Υπουργού Υγείας προκειμένου να υπάρχει σε αυτές νομική αρτιότητα, όποιες είναι αυτές. Η συζήτηση, πολύ σωστά τη θέσατε, στην πραγματικότητα είναι και το ερώτημα το οποίο θα κληθεί να απαντήσει ο Υπουργός Υγείας και νομίζω το έχει θέσει, αν θέλετε, στο τραπέζι και στο δημόσιο διάλογο, είναι ότι μπορεί να τεθούν ως προϋποθέσεις συνεχίσεως της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από όποιον παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, να τεθεί ως προϋπόθεση ο εμβολιασμός. Mm-hmm. Στην περίπτωση αυτή, επειδή ακούω μια συζήτηση δημόσια ότι αυτό δημιουργεί θέμα, δεν επιτρέπεται, δεν κάνει. Η απάντηση είναι ότι σαφώς και επιτρέπεται σε διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες θεωρούνται υγειονομικά κρίσιμες, έχουν τεθεί ή ήδη υφίστανται οι υγειονομικές προϋποθέσεις. Φέρνω σαν παράδειγμα πολύ συχνά την κατηγορία των εργαζομένων σε καταστήματα εστίασης. Στα καταστήματα εστίασης, επειδή ρυθμίζονται από πλευράς υγειονομικού ενδιαφέροντος, αντίστοιχα υπάρχουν προϋποθέσεις για να εργαστείς εκεί. Δεν μπορεί να εργαστούν οποιοδήποτε. Πρέπει να έχουν, αν θέλετε, ένα πιστοποιητικό το οποίο δηλώνει την κατάσταση της υγείας τους, ότι δεν πάσχουν από ορισμένα νοσήματα, ότι έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν. Επομένως, τέτοιου είδους προϋποθέσεις στην εργασία σαφώς μπορούν να τεθούν από τη στιγμή που αυτή θα είναι η επιλογή. Το δεύτερο το οποίο θέλω εγώ να καταθέσω σαν σκέψη είναι ότι πάντως αυτοί οι άνθρωποι λείπουν από μια κρίσιμη στιγμή και έναν μεγάλο αγώνα που δίνει το σύστημα υγείας ήδη από το Σεπτέμβριο. Και κάπως το σύστημα υγείας έχει λειτουργήσει. Και προφανώς έχει λειτουργήσει γιατί πήγαν κάποιοι άλλοι και πήραν τη θέση τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς απασχολεί. Δηλαδή. Κύριε Υπουργέ. Απασχολεί. Διότι σε μια κρίσιμη στιγμή, επιτρέψτε μου να το πω όλο και σας ακούω αμέσως. Διότι βεβαίως σε μια κρίσιμη στιγμή, κάποιοι για τις δικές τους προτεραιότητες επέλεξαν να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Επέλεξαν να απέχουν. Άρα και κάποιοι άλλοι κάλυψαν αυτό το κενό.
Σωστά. Αυτό υποθέτω στη σκέψη του Υπουργού Υγείας. Ναι, προφανώς είναι θα εκτιμήσει. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, θα πάτε σε απολύσεις. Γιατί έτσι όπως το περιγράφετε, συγγνώμη κύριε Βορύδη, είναι σαν να μην μπορείτε αυτούς τους ανθρώπους να τους δείτε την επόμενη μέρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι η επόμενη μέρα. Είναι η επόμενη διαδρομή της σκέψης, αυτό που λέγατε. Ναι. Επέλεξαν να μην εργαστούν. Να σε ρωτήσω κάτι, πριν απαντήσει ο Υπουργός, εσύ θα πήγαινες με έναν υγειονομικό που δεν πιστεύει στα υγειονομικά μέτρα? Μην αρχίσουμε να πήγαινε να σε κουράρει ένα τέτοιο υγειονομικό. Όχι, θα ρωτήσω από την πλευρά του πολίτη. Εμένα δεν θα μου άρεσε να πάω σε έναν γιατρό που δεν πιστεύει σε αυτά που σπούδασε. Ωραία, εγώ, καθόλου λοιπόν, δεν θα μου άρεσε. Ας απαντήσει ο Υπουργός όμως, γιατί εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι. Ακριβώς. Εγώ ρωτάω λοιπόν συγκεκριμένα. Ελάτε, κύριε, με βάση τη διαδρομή της σκέψης σας, αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο απολύσεων? Θα σας πω το εξής. Πάλι φαντάζομαι ότι δεν πρόκειται να τεθεί έτσι όπως το θέτετε. Θα τεθεί ως εξής. Θα τεθεί μια υποχρέωση υγειονομική προκειμένου κάποιος να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υγείας. Η υγειονομική υποχρέωση αυτή θα είναι να εμβολιαστεί. Εάν εμβολιαστεί, προφανώς δεν τίθεται ζήτημα. Γιατί δεν έχετε καταγγελία στις σχέσεις σας? Αυτονόητο δεν είναι? Καλά, δεν είναι όλοι μικροί Τζόκοβιτς επιλογή... τώρα, αλλά... Ναι, εντάξει, το λέω με την έννοια το ότι εσείς αφήνετε ανοιχτό στο βαθμό που δεν αυτό εκείνο 10 προϋποθέσεις υγειονομικές με τις οποίες μπορεί να συμφωνήσω απολύτως. Γι' αυτό ρωτάω. Είστε ανοιχτό σε απολύσεις? Ναι. Θα πάμε και σε τέτοιο μέτρο? Επαναλαμβάνω, αυτό πάλι θα κρυθεί από το αν κάποιος εκπληρώνει τα υγειονομικά προαπαιτούμενα για την παροχή της υπηρεσίας. Άμα γυρίσεις λοιπόν πει σε κάποιον ότι κύριε, προκειμένου να εργαστείς σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξέρεις πρέπει να κάνεις αυτές τις υγειονομικές εξετάσεις. Και σου πει αυτός, εγώ δεν τις κάνω. Εάν δεν τις κάνει, δεν εργάζεται. Ένα λεπτό τώρα. Άρα, λοιπόν, να πεις σε κάποιον. Αλλιώς αυτό το ερώτημα. Αν πεις λοιπόν σε κάποιον ότι προκειμένου. Δύο λεπτά, για να γίνει σαφές. Ναι. Αν πεις λοιπόν σε κάποιον ότι προκειμένου να παρέχεις υπηρεσίες υγείας, πρέπει να είσαι εμβολιασμένος. Και σου πει αυτός, εγώ δεν είμαι. Τότε δεν μπορεί να πάρει υπηρεσίες. Άρα ανοίγει και υπόθεση και για τους καθηγητές, για τα σχολιά και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Ας μείνουμε τώρα στους υγειονομικούς. Ας μείνουμε στους υγειονομικούς. Δεν λύσαμε το θέμα των υγειονομικών. Για να το ρωτήσει λίγο. Θέλω να ρωτήσω δύο ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου για να διευκολύνουμε τη συζήτηση. Διευκρινίστε το αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Αυτό, να διευκρινίσω αυτό που λέει ο Βαγγέλης, γιατί ο Βαγγέλης κάνει μία διεύρυνση, η οποία δεν προκύπτει από πουθενά. Ρωτάω. Αυτή τη στιγμή η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι συνδεδεμένη για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Ναι. Τους υγειονομικούς και τους παρέχοντες υπηρεσίες φροντίδας σε υπερήλικες. Βεβαίως. Εκεί υπάρχει υποχρεωτικότητα. Σε άλλη επαγγελματική ομάδα δεν υπάρχει. Ωραία, για να μείνουμε σε αυτή την επαγγελματική. Τελευταία ερώτηση από τη Λίνα και κλείνουμε. Ένα διπλό ερώτημα. Γιατί αυτό που ζητούμε λέτε θα τεθεί? Ετέθη, δεν έχουν εμβολιαστεί, άρα είναι ανοιχτό ένα ζήτημα. Τι άλλο πρέπει, ναι, να, τι γίνει, άλλο πρέπει να γίνει? Γιατί δεν λάβατε ήδη μέτρα? Και το δεύτερο, αν αύριο, σε 10 μέρες, τέλη Γενάρη, ως διαμαγείας, εξαφανιζόταν ο κορονοϊός, εκτονωνόταν η κρίση. Αυτοί οι υγειονομικοί, εφόσον δεν ελήφθησαν μέτρα, θα ξαναγύριζαν στη δουλειά τους σαν να μην συνέβη τίποτα? Κοιτάξτε, αυτές όλες είναι ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Νομίζω ότι θα τις απαντήσει ο Υπουργός Υγείας τη χρονική στιγμή που θα θελήσει να τις απαντήσει. Λέω θα τεθεί, γιατί ο Υπουργός Υγείας έχει ανοίξει το ζήτημα αυτό. Ο κ. Κλέβρης το άνοιξε το θέμα αυτό. Ναι, αλλά δεν έχει πάρει την μορφή μιας αποφάσεως. Μάλιστα, λοιπόν. Μάλιστα. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτό κλείνει την χρονική στιγμή της αποφάσεως. Ωραία, να κλείσουμε. Όταν ληφθεί αυτή η απόφαση ή αν ληφθεί αυτή η απόφαση. Τότε, αν θέλετε, θα έχει κλείσει. Ωραία, Πάσχα στο χωριό θα κάνουμε φέτος ή όχι? Ελπίζω, αλλά κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας το πω. Από την ελπίδα μέχρι να πω ότι... Εσείς πάτε στο χωριό πρώτα απ' όλα ή κάνετε Πάσχα εδώ? Άρα δεν σας νοιάζει κιόλας, γιατί εμείς πάμε στα χωριά μας. Εγώ, ναι, η αλήθεια είναι συνήθως κάνω Πάσχα εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει. Δεν σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει το να αποκατασταθούν πλήρως οι ελευθερίες και η δυνατότητα να αρθεί κάθε περιορισμός. Ούτως ή άλλως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός κινήσεως. Όπως είδατε, δεν σας ρωτήσαμε τίποτα για εκλογές. Ούτε για ευρωεκλογές. Ούτε για αλλάζετε το σύστημα. Να κάνουμε την ερώτηση. Των ευρωεκλογών. Αλλάζετε το σύστημα των ευρωεκλογών.
εκλογών. Είναι έτοιμο το Υπουργείο Εσωτερικών να χρειαστεί να κάνει εκλογές. Ή και είναι επίσης μια συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αυτό, γιατί αυτό το ακούω να κουβεντιάζεται με στο κόμμα. Πάμε για λίστα στις ευρωεκλογές. 3-4 μαζί ερωτήματα. Μία κουβέντα φύγαμε. Λοιπόν, το Υπουργείο Εσωτερικών πρώτον είναι πάντοτε έτοιμο για εκλογές και οι εκλογές θα γίνουν στον χρόνο τους που είναι η συνταγματικά οριζόμενη προθεσμία. Σαν το κοινά. Γιατί αυτός είναι ο χρόνος τους. Εκλογικός νόμος. Λοιπόν, δεύτερον, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εσωτερικών δεν επεξεργάζεται αλλαγή εκλογικού νόμου ή αλλαγή του τρόπου εκλογής των ευρωβουλευτών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.